1928, Λουκάς, Ευαγγέλιο Λουκά, ΚΒ 14. Ο δείπνος του Κυρίου, ΚΒ 14. Και όταν ήρθε η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μεταυτού. Και είπε προς αυτούς, πολλοί επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με σας προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού, έως σου εκπληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Αλληλούια. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πει εκ του γεννήματος της Αμπέλου, έως σου ελθεί η Βασιλεία του Θεού. Και λαβών άρτον ευχαριστή σας έκοψε και έδωσε εις αυτούς λέγον, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενο, τούτο κάμετε στη δική μου ανάμνηση. Ως αυτός και το ποτήριο αφού εδείπνησαν, λέγον, τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπερημών εκχυνόμενο. Αλληλούια. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, αδελφοί, τον δοξάζουμε, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος μάζεψε τους μαθητές το βράδυ εκείνο. Δεν μάζεψε όλους τους όχλους, μάζεψε τους μαθητές. Θέλησε να βρεθεί μαζί με τους μαθητές. Γιατί? Για να τους διδάξει, για να τους δείξει ότι η κλάση του άρτου είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και αυτό να κάνουν στη δική του ανάμνηση. Ήθελε λοιπόν και μόνο τους μαθητές. Μόνο αυτούς. Ήθελε να βρεθεί μόνος με τους μαθητές. Και μας λέει η Γραφή ότι στο 15 πολλοί επιθύμησαν να φάω. Πολλοί επιθύμησαν να φάω. Δεν είναι μόνο εκείνη τη φορά που επιθυμεί ο Κύριος, αλλά είναι και κάθε Κυριακή, αδελφοί. Πολλοί επιθυμεί ο Κύριος. Αυτή την ώρα, η οποία είναι ώρα Αγία, καθώς και όλες οι ώρες της λατρείας μας προς τον Κύριο είναι ώρες Αγίες, ο Χριστός επιθυμεί να μας δει στο τραπέζι του Άγιο. Θέλει να λάβουμε το σώμα και το αίμα, αλλά θα το λάβουμε αφού θυμηθούμε ότι αυτό έγινε εξαιτίας της θυσίας πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Να θυμηθούμε τη θυσία. Και όταν πηγαίνω και πηγαίνεις στη θυσία και στο Γολγοθά, τι σκέφτομαι? Πρώτον, την αμαρτία μου. Ότι είμαι αμαρτωλός, Κύριε. Ότι εσύ εκεί πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά πλήρωσες για αυτή μου την αμαρτία. Γι' αυτό και είναι ώρα μετάνοιας, εξομολόγησης προς το Θεό η ώρα αυτή. Δεν περιμένω βέβαια μόνο αυτή την ώρα για να εξομολογηθώ, αλλά πόσο μάλλον και αυτή την ώρα. Αν κάτι έχω κάνει που λύπησε τον Κύριο, να το πω, να το εξομολογηθώ, να του μιλήσω, γιατί αυτή την ώρα θα βρεθώ μόνος μου, μόνη σου με τον Ιησού. Πες το στον Κύριο. Πες το, Κύριε, τα έκανα θάλασσα. Κύριε, αμάρτησα. Κύριε, έρχομαι όμως στο Σταυρό του Γολγοθά, γιατί αυτό θυμάμαι, εις ενθύμησή του, λέει. Εις ενθύμησή ποιου? Της θυσίας του Σταυρού. Πλήρωσες για την αμαρτία μου αυτή. Αλληλούια. Και ο Χριστός θα πει, ύπαγε. Ύπαγε, παιδί μου. Ελεύθερος, ελεύθερη είσαι, σε καθαρίζω με το αίμα του Χριστού. Και αν, αδελφοί, έχουμε αυτή την επαγγελία από το Χριστό, πόσο ευγνωμοσύνη θα πρέπει να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας την ώρα που τρώμε το σώμα του Κυρίου και την ώρα που πίνουμε το αίμα του Κυρίου. Να τον ευγνωμονούμε, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε εκείνη την ώρα, αδελφοί. Και μας λέει ο Χριστός ακριβώς πώς να γίνεται αυτή η λατρεία. Γιατί όλες οι λατρείες που θέλει ο Θεός να κάνουμε σε εκείνον είναι καταγεγραμμένες ακριβώς μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι και αυτή. Με ακρίβεια μας λέει πώς να γίνει η λατρεία. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο και διαμοιράσατε εις αλλήλους. Πήραν όλοι δηλαδή ποτήριο οι μαθητές. Δεν πήγε ένας και έπινε από ένα ποτήρι, αλλά όλοι διαμοιράσανε τα ποτήρια, διαμοιράστηκαν σε όλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πει από του γεννήματος της Αμπέλου, έως σου έλθει η Βασιλεία του Θεού. Και λαβών άρτων,
ευχαριστή σας έκοψε και έδωκε σε αυτούς λέγον τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενο. Αυτό δηλαδή εκείνη την ώρα που κρατάω στα χέρια μου άρτος εκείνη την ώρα όταν θα το λάβω θα γίνει σώμα Χριστού, ναι, το σώμα του Χριστού εκείνη την ώρα. Αυτό μας λέει η Γραφή, αυτό είναι το σώμα μου. Ποιο σώμα μου? Αυτό που δόθηκε για σένα, αυτό που δόθηκε για μένα. Εκείνη την ώρα, αδελφοί, αυτό θα σκεφτόμαστε. Ότι Κύριε, το σώμα σου αυτό είναι που δόθηκε για μένα. Αλληλούια. Και το ποτήριο η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου το υπερημών εκχυνόμενον. Ο ποιοι λοιπόν πρέπει να είμαστε εμείς σε αγιασμό και καθαρότητα αυτή την ώρα? Είναι η ώρα όμως του αγιασμού, της μετάνοιας και της εξομολόγησης πρώτα, η οποία προηγείται της δοξολογίας και της ευλογίας. Πάμε δηλαδή ταπεινά ενώπιον του Κυρίου, ζητάμε Κύριε συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας, ή δυνατό να συντριφθεί η καρδιά μας, αδελφοί, να συντριφθεί η καρδιά μας, ταπεινό το πνεύμα μας, να ησυχάσουμε εμείς και ο Κύριος μόνο, και μετά αφού φάμε το σώμα και πιούμε το αίμα, να τον δοξάσουμε, να τον λατρέψουμε, να τον ευχαριστήσουμε για αυτό που μας αξιώνει, για αυτή την ώρα που μας αξιώνει ο Κύριος. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, σας παρακαλώ.